Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Εντάξει, μου φαίνεται τρομερά περίεργο που κάθομαι στην καρέκλα. Η κάμερα είναι απέναντι και γυρίζω βίντεο γιατί συνήθως κάνω vlogs, γιατί μου αρέσουν και εμένα, αρέσουν και σε εσάς. Και είναι πολύ περίεργο που κάθομαι, στείνω φώτα και αυτά. Αλλά okay, μας αρέσουν και αυτά, πρέπει να τα έχουμε και αυτά, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για τα προϊόντα που ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Και τι εννοώ, δηλαδή θα σας δείξω μόνο προϊόντα τα οποία με το που τα... Γιατί. Okay, όπα. Θα σας ρίξω και είδατε, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε από τον καθρέφτη, φοράω τζιν, δεν φοράω πιτζάμα. Λοιπόν, συνήθως αυτά τα καθιστά εγώ φοράω πιτζάμα. Τώρα θα παιχτεί κάτι με το φωτισμό, γιατί μία έχει συννεφιά, μία έχει ήλιο, μία θα με βλέπετε λίγο πιο σκοτεινή, μία λίγο πιο φωτεινή, αλλά δεν πειράζει, κάντε πως δεν το βλέπετε. Και όπως σας έλεγα, θα σας δείξω σήμερα προϊόντα τα οποία με το που τα χρησιμοποίησα, τα κούμπησα στα χείλη μου, στο πρόσωπό μου. Τα ερωτεύτηκα. Θα σας έχει συμβεί και εσάς, δεν μπορεί να μην έχετε χρησιμοποιήσει ένα προϊόν που να το έχετε λατρέψει κατευθείαν από την πρώτη κιόλας χρήση. Πάμε στο πρώτο προϊόν, το οποίο είναι ένα foundation, είναι από την εταιρεία Fenty Beauty. Και να σας πω την αλήθεια, από την πρώτη κιόλας χρήση, δεν χρειάζεται να σας το λέω, τώρα σας το εξήγησα, κατάλαβα ότι εγώ με αυτό το make-up θα πορευτούμε για πολύ καιρό. Γιατί είναι τέλειο, μου έχει ταιριάξει τέλεια. Κρατάει μάτι το πρόσωπό μου, δεν γυαλίζει. Βάζω και τη διάφανη, την αντίστοιχη πούδρα από πάνω, έτσι τα μποναριστά ίσα-ίσα για να νιώσω ότι θα αργήσει ακόμη περισσότερο αυτή η λιπαρότητα όταν εμφανιστεί στο πρόσωπό μου. Είναι φοβερό γιατί με ένα πάτημα, καταρχάς έχει αντλία, ξέρετε ότι εγώ με τις αντλίες έχω μια αγάπη. Με ένα πάτημα, με το beauty blender πάντα βρεγμένο. Είναι τέλειο για πρωινές εξόδους, αν θες να πας έτσι μια βόλτα, να είσαι λίγο περιποιημένη. Είσαι σχεδόν σαν άβαφη, είναι σαν να μην φοράς τίποτα. Με δύο πατήματα κάνεις ακόμα καλύτερη κάλυψη. Είναι τέλειο. Παραμείνω στο make-up και πάμε σε μια μάσκαρα από Yves Saint Laurent, εδώ. Θα σας φανεί πάρα πολύ περίεργο, μου φαίνεται και εμένα πάρα πολύ περίεργο, αλλά έχω βάλει σε ένα τέτοιο βίντεο μια μάσκαρα με καουτσούκ. Κι όμως, ξέρετε ότι εγώ λατρεύω τις τρίχινες τις μασκάρα, αυτές που έχουν τις τριχούλες κανονικές και όχι το καουτσούκ, αλλά αυτή εδώ ρε παιδιά. Δεν ξέρω, μου έχει κλέψει την καρδιά. Πέρα το ότι κάνει πάρα πολύ ωραίες βλεφαρίδες, τις ξεχωρίζει, δεν είναι κολλημένες, δίνει και όγκο και μήκος και πολύ ωραίο μαύρο χρώμα. Αυτό που έχω αγαπήσει ακόμα περισσότερο σε αυτή εδώ τη μάσκαρα είναι ότι πας στο μπάνιο, χρησιμοποιείς ένα από τα επόμενα προϊόντα που θα σας δείξω για τον μακιγιάζ και από κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Δεν χρειάζεται μετά να παίρνεις την μπατονέτα και να βγάζεις ή να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις διαφορετικό προϊόν για να ξεβάψεις τη μάσκαρα από τα μάτια σου. Φεύγει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, ακόμα και στο μπάνιο να μπω και να μην κάνω το μακιγιάζ. Μόνο το νερό που θα πέσει, φεύγει. Δεν ξέρω τι παθαίνει, λιώνει ή με το νερό. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είναι τέλεια. Είναι από τις αγαπημένες μου μασκάρα. Ένα προϊόν για τα χείλη, το οποίο το άνοιξα από το ημερολόγιο της NYX τα Χριστούγεννα και το κράτησα λόγω του χρώματος και απλά μια μέρα το άνοιξα για να το δω και επειδή ήταν μεταλλικό, γιατί είναι από την σειρά Soft Matte Metallic Lip Cream. Να το καθίστε να σας το δείξω και εδώ. Βλέπετε, είναι μεταλλικό. Εγώ δεν τα πολύ φορά. Τα μεταλλικά μου αρέσουν τα matte, το έχετε καταλάβει. Αλλά τι γίνεται με αυτό εδώ. Έχω την travel size συσκευασία. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να πάρω και την κανονική. Γιατί με κάθε μου κραγιόν πρέπει να σε χαμηλώσω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, με κάθε μου κραγιόν βάζω αυτό εδώ, στο εσωτερικό των χιλιών. Λίγο κάνω έτσι με το δάχτυλο ή αυτή την κίνηση που κάνουμε με το χείλη. Και είναι τέλεια γιατί είναι πιο σκούρες οι άκρες των χιλιών και στο κέντρο είναι πιο ανοιχτό χρώμα και φαίνονται τα χείλη πιο μεγάλα και μου αρέσει πάρα πολύ. Σχεδόν με όλες μου τις αποχρώσεις των κραγιών που έχω, ξέρετε ότι εγώ φοράω έτσι πιο φούξια, πιο ροζ, ταιριάζει και είναι γι' αυτό ακριβώς πολύ ιδανικό. Και πάμε τώρα πάλι σε χείλη, αλλά θα πάμε σε ένα lip balm το οποίο είναι από Lancôme. Ήταν και αυτό εδώ έρωτας με την πρώτη ματιά. Δύσκολα βρίσκω lip balm που να αγαπώ. Πάρα πολύ δύσκολα. Πήρα ένα από την Αμερική. Πολύ γνωστής εταιρείας, πάρα πολύ γνωστής, το οποίο εμείς δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα και οι Αμερικάνες YouTubers δεν ξέρω τι έχουν πάθει, δεν ξέρω τι έχετε πάθει κορίτσια και στην Αμερική. Παιδιά το έβαλε και μου σκόσαν τα χείλη χειρότερα. Θα το ξαναδοκιμάσω όμως και εδώ πέρα στην Ελλάδα να δω μήπως μπορεί και να ήθελα, να έπρεπε τα χείλη μου να σκάσουν, να είχε έρθει η ώρα τους τέλος πάντων και να μην πρόλαβα, αλλά... Δεν ξέρω. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πέρα του ότι περιποιείται τα χείλη και όταν είναι σκασμένα βλέπεις πολύ εύκολα διαφορά και τα ενυδατώνει και τα νιώθεις πιο μαλακά, είναι πολύ πολύ ελαφρύ. Δεν μου αρέσει τα χείλη να έχω και βαριές γεύσεις και να το νιώθω πάρα πολύ βαρύ και λιπαρό. Αυτό εδώ καθόλου είναι σχεδόν σαν να έχεις απλώσει πάνω στα χείλη σου νεράκι. Συνεχίζουμε με μακιγιάζ και τώρα θα σας δείξω μία παλέτα που στην ουσία ένα από τα προϊόντα της, όλη η παλέτα είναι θεϊκή. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν θέλω να πω το αντίθετο.
Είναι οι Cheerleaders από την Benefit. Είναι όλη αυτή η παλέτα, μια τέλεια παλέτα, γιατί έχει μέσα απίστευτα πράγματα, δείτε εδώ. Έχει και δύο bronzer, έχει και highlighter και δύο rouge. Και την παίρνεις μέσα στο ταξίδι, πας σε ένα ταξίδι, την πετάς μέσα και τελείωσες. Αλλά δεν ξέρω σε ποιον πλανήτη υπήρχα εγώ. Δεν ξέρω, παιδιά, έχω περάσει από το stand της Benefit άπειρες φορές. Έχω πάει σε πολλά event που υπάρχουν και προϊόντα της Benefit. Αυτό το προϊόν δεν το είχα δει ποτέ. Εγώ που τα ροζ ρουζ με τραβάνε σαν μαγνήτη, έτσι πηγαίνω. Και είναι το Dandelion που είχα την εντύπωση ότι βγαίνει μόνο σε highlighter, γιατί έχω και το highlighter. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει και ρουζ, ίσως αυτό με μπέρδευε και δεν το άνοιγα ποτέ να το κοιτάξω. Είναι από τα πιο ωραία ρουζ που έχω βάλει ποτέ. Είχε μάλλον η Benefit, άλλο ένα το Hervana, το οποίο δυστυχώς πλέον δεν κυκλοφορεί για κακή μου τύχη. Το έχω εδώ και το βάζω με το σταγονόμετρο τώρα, αλλά μου αρέσει το ίδιο το Hervana, αυτό που είχα ερωτευτεί όλη την προηγούμενη χρονιά, με Hervana την έβγαλα να ξέρετε, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ και το Dandelion, το οποίο, εντάξει, δεν με πειράζει τώρα που το Hervana σταμάτησε να κυκλοφορεί. Είναι τέλειο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πολύ επίσης και το California που έχει δώσει για τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Dandelion, από τη μέρα που μου ήρθε η παλέτα και το ανακάλυψα, το έχω λιώσει. Αυτό μπορώ και τώρα. Τώρα πάμε σε περιποίηση χεριών. Την έχω ανάγκη πολύ αυτές τις ημέρες, γιατί εδώ πέρα τα χέρια μου, τώρα που ο καιρός αρχίζει και ψηλό ανοίγει. Βασικά έρχεται η άνοιξη, μου αρέσει, τρελαίνομαι για την άνοιξη. Την αγαπημένη μου εποχή, αλλά ξεκινάνε όλες οι αλλεργίες. Έχω πιο πολύ ξηροδερμία στο δέρμα για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά με αυτή εδώ την κρέμα από Bioderma δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σαν και αυτή την κρέμα, σας μιλάω ειλικρινά, ό,τι κρέμα και αν έχω δοκιμάσει χεριών, σαν αυτή εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί πέρα του ότι και αυτή είναι υδατώνη, βλέπεις τα χέρια σου ότι δεν είναι τόσο ξηρά όσο θα ήταν, είναι και αυτή πάρα πολύ ελαφριά. Δηλαδή, βάζεις, κάνεις το μασάζ σου και μετά πολύ καλύτερα μπορείς να κουμπίσεις το οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να κάθεις έτσι με τις ώρες μέχρι να απορροφηθεί η κρέμα για να μπορέσεις να πας να. Εγώ, ας πούμε, τη χρησιμοποιώ το βράδυ. Όταν χρησιμοποιούσα άλλες κρέμες που ήταν πιο λιπαρές και τις έβαζα και δεν τις απορροφούσε το δέρμα μου τόσο γρήγορα, καθόμουν έτσι ώρα μέχρι να κλείσω το πορταφύ για να μην το λαδώσω και περίμενα έτσι με τις ώρες. Με αυτό εδώ, με αυτήν εδώ μάλλον την κρέμα, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Κατευθείαν απλώνετε, κάνετε λίγο το μασάζ σας, σε 1-2 λεπτά έχει απορροφηθεί. Είναι από τις καλύτερες. Πάμε τώρα στο πρόσωπο που έχω δύο προϊόντα, αλλά θα ξεκινήσω με La Roche-Posay. Είναι ένα προϊόν το οποίο με το που το έδειξα στο Instagram έγινε χαμός. Μαρινέλη, δοκίμασέ την οπωσδήποτε και πες μας τι έγινε. Λοιπόν, ήταν έρωτας πραγματικός με την πρώτη ματιά. Δεν την είχα ξαναδοκιμάσει τη συγκεκριμένη μάσκα. Είναι από τη σειρά Eva Clar. Εγώ έχω σχεδόν τα πάντα από τη σειρά Eva Clar, γιατί μου έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Να, εδώ πέρα πάνω στον υπολογιστή. Δεν είναι τίποτα. Πάνω στο boudoir μου υπάρχει η Eva Clar Duo, η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει από την πρωινή μου ρουτίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Είναι ο λόγος που το πρόσωπό μου είναι χωρίς ακμή και σε τόσο καλή κατάσταση. Και τώρα χρησιμοποίησα, την έχω χρησιμοποιήσει ήδη δύο φορές. Είναι για 2-3 φορές την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ή 1-2. 1-2 φορές την εβδομάδα λοιπόν, το γράφει εδώ, την αφήνεις μόνο 5 λεπτά, που και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και όντως βλέπεις το πρόσωπό σου ότι είναι πολύ πιο καθαρό, η λιπαρότητα γεια σας, τη βλέπεις ότι αργεί πιο πολύ να εμφανιστεί. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα, θα πείτε, είναι λευκή, είναι παχύρευστη, τη βάζεις στο πρόσωπό σου και είναι σε λίγο σαν φαντασματάκι, αλλά αυτό διαρκεί μόνο για 5 λεπτά. Μετά το ξεπλένεις και βλέπεις τη διαφορά. Εν τω μεταξύ, πολλές μου είπατε τα καλύτερα για αυτή τη μάσκα και στο Instagram, γιατί είπατε ότι την πήρα και ότι ήθελα να την δοκιμάσω και μου είπατε ότι θα πάθεις πλάκα. Και όντως, αυτό το ότι τρίζει το πρόσωπο μετά, πόσο μου αρέσει. Το καθαριστικό πρόσωπο μου και με αυτό κάνω και ντεμακιγιάζ είναι από την σειρά CeraVe. Αν το προφέρω σωστά, CeraVe θα το πούμε εμείς εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι λέγεται. Λοιπόν, είναι ένα τζέλ καθαρισμού για κανονικό έως λιπαρό δέρμα. Τατά! Για μένα. Πολύ ωραίο. Με ένα πάτημα φεύγουν τα πάντα από το πρόσωπο. Εγώ κάνω δύο όμως κλίσεις, πάντα να ξέρετε. Κάνω δύο γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι όλα τα υπολείμματα του μακιγιάζ έχουν φύγει, έχουν εξαφανιστεί. Δεν θέλω να κοιμάμαι το βράδυ και να έχω το οτιδήποτε πάνω στο πρόσωπό μου. Πολύ ωραίο, καθαρίζει τέλεια. Έχει αντλία, δεν είναι σωληνάριο. Έχει αντλία, παιδιά, τις λατρεύω τις αντλίες, είναι πολύ ωραία, το έχεις εκεί δίπλα, πατάς,
τελειώνει. Είναι φοβερό. Έχω ακούσει ότι έχει πολύ καλή τιμή. Δεν γνωρίζω την τιμή του, να σα πω την αλήθεια, αλλά έχω ακούσει ότι για την ποσότητα είναι 473 ml. Η τιμή του είναι super. Είναι και χωρίς άρωμα, είναι και υποαλλεργικό. Το χωρίς άρωμα είναι θεϊκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βράδυ με τα σμουδιό. Προϊόν το οποίο είναι χωρίς άρωμα. Και θα συνεχίσω εδώ πέρα με ένα προϊόν προσώπου, το οποίο με το που το έβαλα στο πρόσωπό μου, ήταν σαν να μου είπε το δέρμα. Μη σταματήσεις να το χρησιμοποιείς αυτό το προϊόν, σε παρακαλώ, κάπως έτσι. Είναι ο ροζ από την Κονταλή. Σας το είχα δείξει, σας είχα δείξει τη σειρά στο Night Routine. Παιδιά, τι ωραίος είναι αυτός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σας είχα πει και σε αυτό το βίντεο ότι κάθε φορά που το βάζω στο πρόσωπό μου νιώθω ότι το δέρμα μου ξεδιψάει. Και είναι τέλειο. Είναι σχεδόν σαν νερό. Είναι σαν να πιάνεις νερό, δεν κολλάει καθόλου. Απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να μην κάθεσαι μετά να περιμένεις ώρες να απορροφηθεί για να βάλεις και την κρέμα ανοιχτό σου. Παιδιά, είναι ο καλύτερος ορός ever. Ever. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν μαλλιών, το οποίο θέλω να μου πείτε άμα ξέρετε και πού μπορώ να το βρω. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει στα Χόντος. Αν το έχετε δει, θέλω να μου το πείτε ή οπουδήποτε το έχετε δει. Δεν θέλω ηλεκτρονικά. Θέλω να το παραγγείλω, να πάω να το αγοράσω εγώ ήδη. Να πάω σε ένα κατάστημα, να πω γεια σας ήρθα. Θέλω αυτό το προϊόν και γεια σας να φύγω. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Τσι. Είναι το προϊόν που είναι είτε για μετά το πιστολάκι είτε για πριν. Περιέχει μέσα κερατίνη. Τη λατρεμένη μου κερατίνη. Είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στα μαλλιά μου ποτέ. Ξεμπλέκονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Κάτι πολύ δύσκολο για τα δικά μου τα μαλλιά που έχω, που εγώ κάνω ντεκαπάζ και όσο να είναι ταλαιπωρούνται πιο πολύ από μια κοπέλα που δεν τα βάφει καθόλου. Απλά εγώ κάνω το μπάνιο μου κανονικά, αφού απορροφηθεί το πολύ νερό από την πετσέτα, βγάζω, βάζω πάρα πολύ ποσότητα, δεν χρειάζεται πολύ γιατί είναι και πολύ παχύρευστο, απλώνω σε όλο το μαλλί από τη μέση και κάτω και μετά είναι τέλεια, πάρα πολύ απαλά, γυαλίζουν, τα ξεμπλέκω πολύ εύκολα, αλλά έχει αρχίσει και τελειώνει, τώρα πρέπει να είναι κάπου εδώ που υπολογίζω. Και έχω φρικάρει, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορώ, δεν γίνεται. Οπότε όπου το έχετε δει, εκτός ηλεκτρονικά, σε κάποιο κατάστημα, να μου πείτε για να πάω να το πάρω. Και πάμε τώρα στο τελευταίο προϊόν, όπου και αυτό με το που το μύρισα, έπαθα πλάκα. Εγώ είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος με τα αρώματα, δύσκολα θα βρω κάτι να μου αρέσει, αλλά αυτό εδώ, παιδιά, είναι όνειρο. Ίσως επειδή δεν είναι άρωμα, είναι ένα body water, είναι από την εταιρεία Fresh Line, είναι ό,τι καλύτερο έχω μυρίσει το τελευταίο διάστημα. Παιδιά, μυρίζει. Αφήστε λίγο. Όπου μυρίζει τέλεια. Μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει άνοιξη. Λέει πως έχει σίκο και πράσινο τσάι, οπότε αυτά είναι τα αρώματα. Εντάξει, τώρα το σίκο δεν ξέρω πώς μυρίζει. Μυρίζει το σίκο. Τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι αυτό εδώ πέρα το σπρέι μυρίζει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πλέον δεν θα κυκλοφορεί εδώ πέρα. Θα μπει στην τσάντα μου. Γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, το παίρνει λίγο, επειδή μου νιώσει λίγο ζέστη, λίγο ότι ίδρωσε, κάτι ψεκάζεσαι και νιώθει πάρα πολύ ωραία. Νιώθει φρεσκάδα, ότι αναζωογονήθηκε, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα έρωτα με την πρώτη ματιά, γιατί πραγματικά αυτό είναι. Αν σα άρεσε, θέλω να κάνετε like σε περίπτωση που έχουμε και άλλα αργότερα, τα οποία πάλι να μην τα έχετε δει, να το ξανακάνω. Μου άρεσε γιατί έχουμε και μεγαλικά μου, δηλαδή είχαμε και μαλλιά, είχαμε και άρωμα, είχαμε και μακιγιάζ, είχαμε και χείλη. Είχε διάφορα πράγματα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και μου ήρθε χθες το βράδυ η ιδέα αυτή που ήμουν στο κρεβάτι και χρησιμοποιούσα την κρέμα χεριών από Bioderma και λέω ένα τέτοιο βίντεο με έρωτα με την πρώτη ματιά θα ήταν τέλειο να κάνω. Τώρα σαν επόμενα βίντεο έχω στο μυαλό μου δύο. Ένα, το πρώτο που έχω στο μυαλό μου είναι να βασανίσω την αδερφή μου τη Ματίνα. Τη σούρχεται, τη σούρχεται. Και το δεύτερο είναι να σας κάνω ένα βίντεο με αγαπημένα καθαριστικά σπιτιού. Ξέρω ότι σε μερικές θα φανεί περίεργο, αλλά είδα ότι τα βίντεό μου που πώς καθαρίζω το σπίτι μου σας αρέσουν πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα να σας κάνω κάτι τέτοιο, γιατί έχω βρει, σας είχα πει ότι έψαχνα οικολογικά προϊόντα και βρήκα οικολογικά προϊόντα, βρήκα νομίζω ότι καλύτερο θα μπορούσα να βρω και μου αρέσει γιατί εγώ έχω ένα θέμα με τα γάντια, ξέρετε ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιώ γάντια όταν καθαρίζω γιατί νιώθω ότι δεν κάνω καλά τις δουλειές. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτά είναι οικολογικά και κάτι γίνεται. Δεν είναι όλα μου τα απορριπαντικά αυτά που θέλω να σας δείξω οικολογικά, αλλά κάποια από αυτά είναι. Σιγά σιγά έρχονται και στην Ελλάδα τέτοια προϊόντα. Άντε να μας έρθουν και άλλα. Σιγά σιγά παιδιά, να έχουμε κι εμείς. Οπότε θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια ποιο σας ενδιαφέρει να δείτε πρώτο ή πιο γρήγορα για να το γυρίσω. Είτε αυτό με τα προϊόντα, με τα απορριπαντικά, είτε με το να βασανίσω την αδερφή μου τη Ματίνα. Και πέρα από αυτό, πριν φύγετε, να μου γράψετε και ένα πολύ αγαπημένο δικό σας προϊόν που το ερωτευτήκατε με την πρώτη ματιά. Με το που το χρησιμοποιήσατε, είπατε με αυτό θα πορευτώ. Όπως είπα εγώ, με ποιο είπα, με το make-up. Εδώ.
Και με όλα αυτά βασικά, γιατί τα χρησιμοποιώ συνέχεια, τώρα δεν σταματάω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, όπως σας είπα, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το καμπανάκι, γιατί χωρίς το καμπανάκι δεν κάνουμε δουλειά, βρε αδερφέ, δεν την κάνουμε. Εγώ θα σας δω πάλι σύντομα, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Α, θέλω και κάτι άλλο. Με ρωτάτε πολλές στο Instagram αν θα κάνω φέτος βλογκοστή. Είμαι σε σκέψεις, δεν ξέρω αν θέλω ή αν δεν θέλω να κάνω, εάν θα μπορώ ή αν δεν θα μπορώ. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει και αυτό. Οπότε, για το τι βίντεο θα είναι το επόμενο, για το ένα πολύ αγαπημένο δικό σας προϊόν που το ερωτευτήκατε με την πρώτη ματιά και για την βλογκοστή. Μην τα ξεχάσετε. Φιλάκια.